Είδαμε τη συζήτηση χθες στη Βουλή για τα τετράμινα και τις προθέσεις του Υπουργείου. Ο Κυπριανός ο Λουίζος, ο Διευθυντής της Μέσης Εκπαίδευσης, είναι μαζί μας σε σύνδεση μέσω Skype. Γεια σας, κύριε Λουί. Ναι, καλημέρα σε εσάς και στους τελευταίες. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είπαμε ότι θα είναι στο 20% η βαρύτητα της γραπτής εξέτασης πλέον για το δεύτερο τετράμινο, κύριε Λουί, επειδή δεν μπορεί να αλλάξει το πρώτο, σωστά. Μας ακούει ο κύριος Λουίς. Λοιπόν, θα κύριε... Στο 20%. Ωραία. Ναι, σας ακούω, ναι. Ναι, ελάτε. Πέστε μας ξανά, ναι, γιατί κόλλησε η εικόνα σας στον αέρα. Και τώρα ξανακολλήσω. Ναι, λέω ότι θα είναι στο 20% του συντελεστή της βαρύτητας, το 20%, το οποίο στην ουσία είναι το πλέον λογικό υπό τις παρούσες συνθήκες και ακριβώς συντελεί στο να διασφαλίζεται η κάθε νομιμότητα και το συμφέρον του παιδιού. Ναι. Τώρα, ξέρετε, το είπαμε και χθες, γιατί συζητούσαμε και μαζί με το μέλος της Επιτροπής Παιδείας, τον βουλευτή του ΔΙΚΟ, τον κύριο Σαββίδη, και είχαμε πει ένα γεγονός που μας επισημάνθηκε και από γονείς. Γονείς παιδιών οι οποίοι ήταν αριστούχοι. Δηλαδή, ενώ είχαν στις γραπτές εξετάσεις προηγούμενα πάρει 20 σε κάποια μαθήματα, εάν ο βαθμός τους, παραδείγματος χάρη, ήταν στο 16 ή το 15, με αυτή την διευθέτηση που έγινε τώρα, και όλα 20 να τα πάρει, πάλι ο βαθμός του θα έχει πρόβλημα το παιδί αυτό, γιατί δεν θα είναι το απόλυτο 20, θα είναι 19,7-8 πόσα. Ενώ έναν άλλον παιδί, το οποίο θα σημειώσει μια διαφορετική βαθμολογία και θα είναι κοντινή, με βάση τον δεύτερο τρίμηνο θα είναι πιο ψηλή, τότε αυτός μπορεί να συγκεντρώσει το απόλυτο 20. Και εδώ μας επισημάνθηκε ότι υπάρχει μια αδικία, κύριε Λουί, για αυτά τα παιδιά. Έχουμε προβεί σε όλα τα σενάρια και πινακοποίηση και κάναμε όλα τα σχετικά για να μπορέσουμε ακριβώς να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση η οποία να διασφαλίζει το συνολικό συμφέρον όλων των παιδιών. Και φαίνεται σαφέστατα ότι με τα σενάρια αυτά και τις δυνατότητες που έχουμε λάβει βάσει των παιδαγωγικών μέτρων, ότι θα διασφαλιστούν και θα δούμε τα δύο τετράμινα στην ολότητά τους όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Άρα δεν πρέπει στην ουσία να απλά και μόνο να προβαίνουμε σε μαθηματικές πράξεις, οι οποίες στην ουσία λειτουργούν στην ουσία με τη μέθοδο του προκρούστη. Ναι, είναι πράξεις όμως στη βάση των δεδομένων, με συγχωρείτε, αυτών που γνωρίζουμε πλέον με τις αλλαγές που έγιναν προσωρινά για το δεύτερο τετράμινο, για τη φετινή σχολική χρονιά, κύριε Λουί. Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όλα, αν κοιτάξουμε συνολικά τα διορθωτικά μέτρα, αναμένεται στην ουσία αυτά να αναιρέσουν τις όποιες δυσκολίες προέκυψαν στο πρώτο τετράμινο, ιδιαίτερα όχι μόνο σε σχέση με το συντελεστή βαρύτητας, όπου είναι έναν από τα μέτρα. Τα άλλα μέτρα τα παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως είναι η μείωση της διδακτέας ύλης, η διαδικασία της θεματοθέτησης και η στοχοπροσύλωση των παιδιών όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία και η βατότητα των θεμάτων, όπως επίσης και η εξέταση στις βασικές πυρηνικές γνώσεις, όλα αυτά τα παιδαγωγικά μέτρα θα συντελέσουν στο να άρουν την όποια δυσκολία αν υπάρχει. Κύριε Κυπριανέ Λουί, μιλάτε για μείωση της διδακτέας ύλης. Πώς όμως αυτό μπορεί να είναι εφικτό και να είναι άμεσο? Ναι, η ύλη αυτή τη στιγμή εντός των επόμενων 2 ημερών θα ανακοινωθεί, δηλαδή μέσα από τους δείχτες επιτυχίας και επάρκειας μέσα από το πλαίσιο μάθησης. Έχουμε δώσει με 5 σταθμισμένες ενέργειες οδηγίες στους επιθεωρητές και στους συμβούλους για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στην ουσία θα εξεταστούν βασικές πυρηνικές γνώσεις. Θα υπάρξει αφαίρεση κάποιες ύλης τόσο από αυτά που διδάχτηκαν όσο και από αυτά που προβλέπεται να διδαχτούν, άρα θα είναι διακριτών. Διασφαλίζεται επίσης η οργανική συνάφεια αυτής της σχολικής χρονιάς με την επόμενη σχολική χρονιά και δεν καταστρατηγούνται η κρίσιμη γνώση την οποία πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά. Μάλιστα. Και κύριε Λουί, ποιος αποφασίζει για το τι θα αφαιρεθεί, τι θα παραμείνει από τη διδακτέα ύλη? Αποφασίζουν ακριβώς οι επιθεωρητές με τους συμβούλους τους σε συνεργασία ακριβώς
με τις στάσεις που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε γνώση βάσει των πλαισίων μάθησης, τα οποία είναι τα εφιστάμενα και είναι γνωστά. Θα διαφοροποιηθούν αυτά και θα φαίνεται σαφέστατα, θα αναρτηθεί αυτό που προβλέπεται ως ύλη μέχρι την Παρασκευή. Μάλιστα. Ναι. Και τώρα μέχρι το τέλος Μαΐου η Υπουργός της Παιδείας θα δώσει την δική της πρόταση για τη νέα σχολική χρονιά και για τα επόμενα χρόνια προφανώς. Ναι, πιστεύω ότι θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια. Γίνονται οι απαραίτητες διαβουλεύσεις. Έχει ήδη προαναφέρει και χθες στη Βουλή η Υπουργός ότι το υφιστάμενο σύστημα των εξετάσεων 4 μήνων καταργείται. Αυτό το οποίο δημιουργείται είναι το πλαίσιο των νέων, το οποίο θα είναι με σαφέστατα παιδαγωγικά κριτήρια και όλες τις συντελεστές οι οποίοι με τις βελτιωτικές κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Ναι. Θα είναι το αποτέλεσμα της διαβούλευσης αλλά και της στηριζόμενη πάνω στις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής επιστήμης και πιστεύουμε ότι όλη η προαναφερόμενη εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Θα κρατήσουμε και τα θετικά της προηγούμενης εφαρμογής, αλλά σίγουρα θα ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι εκείνες, τόσο όσον αφορά την παιδοτική διαδικασία, τη διαχείριση του χρόνου, τις πολλαπλές μορφές αξιολόγησης, τη διαδικασία της όποιας θεματοθέτησης, την διαγνωστική συντρέχουσα διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση. Είναι πάρα πολλά κριτήρια τα οποία στην ουσία θα γίνουν με πιο συστηματικό τρόπο. Επιμόρφωση, θα έλεγα, τον καλύτερη και να αυξηθεί ο βαθμός ετοιμότητας των εκπαιδευτικών μας, να υπάρχει ισόρροπη διαχείριση του σχολικού χρόνου και συμβατότητα πλήρης. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι οι οποίες θα ληφθούν υπόψη. Κύριε Λούη, είναι ένα πλαίσιο αξιολόγηση, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχει κάποια στοιχεία από το προηγούμενο. Εν τούτης, θα χρειάζεται να έχει και μια συνάφεια, γιατί το είπατε και προηγουμένως. Αναφερθήκατε εσείς ο ίδιος στη συνάφεια σε σχέση και με την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Γιατί τα παιδιά θα περάσουν στην επόμενη. Όχι, τελειόφοιτοι τελειώνουν, εντάξει. Και επιμένουν οι γονείς αυτών των παιδιών ότι αδικήθηκαν τα παιδιά τους με βάση το πλαίσιο της αξιολόγησης, το υφιστάμενο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πηγαίνουμε παρακάτω και λέμε ότι δημιουργούμε μια νέα δομή η οποία είναι βασισμένη πάνω σε ποια μοντέλα. Δηλαδή, ακολουθήθηκε, παραδείγματος χάρη, φιλανδικό μοντέλο. Ακολουθήθηκε ή έχετε συγκεντρώσει τις απόψεις γραπτώς από ακαδημαϊκούς, από εμπειρογνώμονες, για να δομήσετε αυτόν τον νέο πλαίσιο αξιολόγησης. Έχει σημασία. Ξεκινάμε καταρχήν τις επόμενες μέρες, ήδη δουλεύουμε πάνω σε αυτόν και δουλεύαμε και πριν και το προηγούμενα τετράμινα δουλεύαμε για βελτιωτικές κινήσεις, όμως στην ουσία αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με την Υπουργό ως αξιωματούχη του Υπουργείου τις κατάλληλες διαβουλεύσεις. Η ίδια Υπουργός διαβουλεύεται και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, συνεργάζεται με, η ίδια έχει παιδαγωγική κατάρτιση, συνεργάζεται με φορείς και του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλους φορείς. Άρα στην ουσία όλες αυτές οι δυνάμεις θα φέρουν το τελικό αποτέλεσμα μέχρι και τον Μάρτιο. Μάλιστα. Μέχρι και τον Μάιο, συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε να δούμε πολλά ακόμα, κύριε Λούη, όσον αφορά τις εξαίρεσεις τετραημήνων. Μέχρι να καταλήξουμε, τουλάχιστον υπάρχει πρόθεση αυτή τη φορά. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, που όπως όλα δείχνουν θα είναι μειωμένοι για τον μήνα Απρίλιο. Η εκπρόσωπος τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, η κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαδοπούλου.